Γεια σας και πάλι, ελπίζω όλες να είστε καλά. Σήμερα έχω για σας ένα βίντεο το οποίο δεν είναι make-up tutorial. Είναι ουσιαστικά για το iPhone X, το 10. Είχα βάλει story ότι το είχα πάρει και επειδή έλαβα πάρα πολλά μηνύματα για το αν είναι καλό, πώς δουλεύει, ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ του προηγούμενου μου iPhone κτλ. Έχω να πω ότι δεν είμαι ειδική στα iPhone ή στη τεχνολογία ή όλα αυτά, καμία σχέση. Απλά επειδή μου στέλνατε πάρα πολλά μηνύματα και θέλατε να σας το δείξω λιγάκι, με χαρά σας κάνω αυτό εδώ το βίντεο. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι αυτό εδώ το iPhone είναι πανάκριβο, πράγμα που είναι λίγο τρελό. Είναι στα 1200 ευρώ, κάτι τέτοιο, τα 64-65 GB μνήμη. Είναι τρελό πως. Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα λεφτά για αυτό εδώ το κινητό. Είναι ένα κινητό, με αυτά τα λεφτά μπορείς να πάρεις μηχανάκι, μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο, μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα. Ο λόγος που πήρα αυτό το κινητό, γιατί δεν υπήρχε λόγος να αλλάξω το προηγούμενο μου iPhone, γιατί ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό, ήταν επειδή είχε λήξει το συμβόλαιό μου και επί ευκαιρίας το έχω κάνει, ξέρεις, transfer το συμβόλαιό μου και πήρα συσκευή, οπότε πληρώσα πάρα πολύ λίγα μπροστά και τώρα θα πληρώνω μηνιαία με τη δόση, όπως είχα κάνει και με το προηγούμενο μου iPhone, οπότε αυτός είναι ο λόγος που το πήρα, δεν θα το παίρνω για κανέναν άλλο λόγο, γιατί, okay, καταλαβαίνετε, δεν βγαίνω. Όπως και να έχει, πήρα το iPhone X σε μαύρο χρώμα. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι έχει γυαλί και πίσω και μπροστά. Αν και αν σπάσει και το πίσω και το μπροστά το γυαλί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά είναι ότι θα βάλω θήκη και έχω έτοιμο και το γυαλί με το προστατευτικό μπροστά για να το βάλω. Απλά δεν βρήκα χρόνο ακόμη να το βάλω. Μετά το βίντεο θα το βάλω όμως σίγουρα. Εξωτερικά, αυτό που σου κάνει τρομερή εντύπωση μόλις το δεις είναι ότι δεν υπάρχει κουμπί. Είναι μόνο οθόνη. Λίγο που έβλεπα στο YouTube για το iPhone X, τι features έχει, τι γίνεται με αυτό, ποια είναι τα reviews και όλα αυτά. Το μοναδικό πράγμα που δεν τους άρεσε πάνω στην οθόνη είναι ότι είχαν πει ότι θα είναι ολόκληρο οθόνη, αλλά λείπει ένα κομματάκι που είναι αυτό εδώ. Okay, εμένα δεν με ενοχλά καθόλου, δεν το βλέπω καθόλου και δεν το αντιλαμβάνομαι ότι okay, ναι, υπάρχει ένα κομματάκι που λείπει. Σε κάποιους άλλους μπορεί να τους πειράζει, εμένα πάλι όχι. Άλλο πράγμα που βλέπεις που είναι διαφορετικό από το προηγούμενο iPhone είναι ότι η κάμερα του βγαίνει λίγο προς τα έξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το κάνει πάρα πολύ μοντέρνο και καταρχάς είναι οριζόντια και δεν είναι κάθετα η κάμερα και βγαίνει λίγο προς τα έξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ προσωπικά εμένα γιατί το κάνει πάρα πολύ μοντέρνο. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι διπλή η κάμερα. Απλά το μοναδικό πράγμα που φοβάμαι που βγαίνει λίγο προς τα έξω είναι να μην χτυπήσει, να μην σπάσει, να μην γίνει κάτι. Αν και έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικά και αντέχουν και σε νερό και σε και δύσκολα σπάνε και ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, πάλι πρέπει να προσέχεις γιατί είναι ολοκληρή περιουσία τηλέφωνο, οπότε ναι, δεν θέλω να σπάσει έτσι ξαφνικά και να πληρώνω δόση ακόμη για να το ξεπληρώσω. Όχι, εντάξει, το θέλω normal. Στα προηγούμενα iPhones ξεκλειδώναμε το iPhone με το δάχτυλό μας, με δαχτυλικό αποτύπωμα. Εδώ επειδή δεν έχει κουμπί, ξεκλειδώνει με το πρόσωπό μας. Ναι. Η πρώτη μου ερώτηση που μόλις μου είπαν αυτό το πράγμα ήταν κάπως okay, κατάλαβα αυτό. Πρέπει να το κάνω βαμμένη, πρέπει να το κάνω χωρίς make-up. Αν βάλω γυαλί του ήλιου, αν δεν βάλω γυαλί του ήλιου, τι θα γίνει. Αλλά παιδιά τελικά σε αναγνωρίζει. Για κανένα 5-10 λεπτό, δεν ξέρω πόση ώρα ήταν, σε βάζει να βλέπεις εδώ πέρα και να κάνεις το κεφάλι σου γύρω-γύρω-γύρω από αυτή εδώ τη γωνία, από αυτή εδώ τη γωνία και γενικότερα να σε πιάσει από όλες τις γωνίες του προσώπου σου για να μπορεί να σε αναγνωρίσει και από όσο έχω καταλάβει δουλεύει με τα μάτια, δηλαδή βλέπει τα μάτια σου
τα αναγνωρίζει και τα ανοίγει. Και ανοίγει αυτόματα το τηλέφωνο. Και πώς δουλεύει αυτό το πράγμα? Απλά έρχεσαι εδώ πέρα, το κάνεις προς τα πάνω και αναγνωρίζει το πρόσωπό σου και σου το ανοίγει αυτόματα. Το iPhone έχει αισθητήρα με το που το αγγίξεις, ανοίγει. Καταλαβαίνει ότι θες τέλος πάντων να κάνεις κάτι. Βλέπετε τώρα που με έχει δει, φαίνεται ότι είναι ξεκλειδωμένο. Όταν το κάνω πάνω, ανοίγει. Αν το γυρίσω τώρα έτσι εδώ που δεν με βλέπει και προσπαθήσω να το κάνω πάνω, βλέπετε ότι δεν αναγνωρίζει πρόσωπο και θέλει να βάλει το κωδικό μου. Οπότε, ναι, είναι καλό αυτό το πράγμα. Το έχω δοκιμάσει και με γυαλιά. Κοιτάξτε. Αυτά εδώ τώρα βρήκα, οπότε είμαι πάρα πολύ καλυμμένη και ήθελα πάρα πολύ να το δω. Να το ξεκλείδωσε πάλι. Οπότε, ακόμη και με γυαλί, με καταλαβαίνει. Το είχα δοκιμάσει και σε σκοτάδι, full σκοτάδι, πάλι με αναγνώρισε. Το είχα δοκιμάσει και με μαύρα, σκούρα, τεράστια γυαλιά κτλ. Πάλι με είχε αναγνωρίσει. Και το είχα δοκιμάσει και με την Κρήτη περούκα. Και πάλι με έχει αναγνωρίσει. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, δουλεύει σωστά και καλά και δεν θα έχω πρόβλημα. Ευελπιστώ δηλαδή, γιατί εντάξει, θα είναι κουραστικό να βάζω συνέχεια κωδικό τη στιγμή που υποθέτει ανοίγει τόσο εύκολα. Άλλη διαφορά που υπάρχει στο iPhone X είναι ότι πλέον από πάνω δεξιά κουνάς προς τα κάτω και βγαίνει αυτό εδώ που είναι οι επιλογές, οι γρήγορες, που είναι το Wi-Fi, τα δεδομένα σου κτλ. Κτλ. Όταν το ανοίξεις, ανοίγει και hotspot και Bluetooth και AirDrop και τέτοια. Επίσης, υπάρχει εδώ αυτό στη φωτεινότητα. Αν το πατήσεις λίγο, θα ανοίγει μια επιλογή που είναι το True Tone. Αυτό το έχει και το iPhone 8, το 8. Εγώ είχα το iPhone 6 Plus, οπότε δεν είχα αυτή την επιλογή. Και πατήσεις, όταν το πατάς, βγαίνει προς τα έξω και κάπως γίνεται το χρώμα πιο σωστό, κάτι τέτοιο, αλλά από ό,τι κατάλαβα κοκκινίζει λίγο την οθόνη και δεν μ' αρέσει, οπότε εγώ το αφαίρεσα από πάνω και έτσι γίνεται πιο ψυχρή η οθόνη, που μου αρέσει πολύ περισσότερο, το βλέπω πιο φωτεινό και πιο καλό στο μάτι για μένα, για τα δικά μου γούστα. Άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι αν κάνεις από κάτω προς τα πάνω, σου βγαίνουν όλα τα tabs των application που έχεις ανοίξει. Δεν ήξερα όμως πώς να κλείσω τα tabs. Προσπάθησα, ξαναπροσπάθησα, ξαναπροσπάθησα και εννοείται πήγα στο YouTube και σε ένα δευτερόλεπτο έμαθα πώς να τα κλείνω. Όταν τα ανοίγεις προς τα πάνω, αν τα κάνεις έτσι, φεύγουν, αλλά δεν κλείνουν, απλά φεύγουν. Όταν τα αφήσεις όμως λίγο πατημένα, βγαίνει αυτό το σημαδάκι που είναι το πλήν ή μπορεί απλά να τα κάνεις προς τα πάνω όπως το προηγούμενο ή να το πατήσεις. Οπότε έτσι κλείνω και τα tabs. Το screenshot τώρα γίνεται με το δεξί κουμπί και το αριστερό αυτό εδώ που είναι της φωνής, το πατάς ταυτόχρονα και κάνει το screenshot. Και εννοείται πως τα προηγούμενα iPhone μπορείς να το επεξεργαστείς, μπορείς να το κόψεις, μπορείς να το αποθηκεύσεις, μπορείς να το κάνεις delete, μπορείς να κάνεις ό,τι μα ό,τι θέλεις. Ένα πάρα πολύ cool feature που υπάρχει στο iPhone X είναι τα emoji τα οποία αναγνωρίζουν το πρόσωπό σου βάσει το Face ID και κινούνται όπως κινείς εσύ και μιλάνε υποτίθεται. Και είναι πάρα πολύ αστείο. Λοιπόν, θα μπω τώρα εδώ στα messages και είναι αυτό εδώ το emoji. Υπάρχει κότα, υπάρχει λαγουδάκι, πάντα, γουρουνάκι, υπάρχουν πάρα πολλά. Και τι γίνεται τώρα, όταν το γυρίσω πάνω μου και αρχίζω και μιλάω, το βλέπετε ότι αρχίζει να κινείται και αυτό. Θα το κάνω τώρα record, θα επιλέξω, βλέπετε έχει πάρα πολλά, θα επιλέξω νομίζω αυτό εδώ τον τύπο, το unicorn, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα ξεκινήσω να κάνω record. Βλέπετε ότι γυρνάω το κεφάλι μου, το γυρνάει και αυτό, ανοίγω το στόμα μου, το ανοίγει και αυτό, κλείνω τα μάτια μου, το κλείνω και αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, Ιζαμπέλα σε unicorn. Είναι πάρα πολύ αστείο και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ fun. Τώρα πώς θα το χρησιμοποιήσω,
Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιήσω και πάρα πολύ συχνά. Αλλά όπως και να έχει, είναι αστείο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε όμως σε κάτι που μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο, εμένα προσωπικά, είναι η κάμερα. Τι γίνεται τώρα με την κάμερα? Υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια πράγματα στην κάμερα του iPhone X. Καταρχάς υπάρχει, όπως βλέπετε, το 1 και το 2. Το 2 τι γίνεται, το κάνει πιο zoom, ενώ στο 1 είναι πιο... Στο 1 είναι πιο μακριά και στο 2 είναι πιο κοντά. Όταν κάνει αυτόματα zoom, χωρίς να χαλάσει την ποιότητα της φωτογραφίας. Υπάρχει το slow, υπάρχει το timelapse, υπάρχει το slow motion, υπάρχει το βίντεο, photo, portrait που θα επιστρέψω σε αυτό, υπάρχει το square και υπάρχει το panorama. Λοιπόν, στο portrait τώρα τι γίνεται? Παίρνει το πρόσωπό σου και κάνει blurred όλα τα άλλα. Κοιτάξτε τι φωτογραφία βγαίνει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε τώρα. Όμως, φαίνεται πάρα πολύ καθαρά το πρόσωπό μου και κάνει blurred όλο το background, πράγμα που το ανεβάζει level. Υπάρχει ακόμη το studio light, το contour light, το stage light και το stage light monochrome. Όταν θα βάλω το studio light, μπορείτε να δείτε ότι το κάνει λίγο πιο έντονα τα χρώματα του και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Νομίζω θα σας το βάλω κάπου εδώ πέρα για να το δείτε καλύτερα. Αν βάλω τώρα το contour light, θα δείτε ότι κάνει λίγο σαν contouring, δηλαδή σκοτεινιάζει γύρω-γύρω στο πρόσωπο, το πλαισιώνει ας πούμε, και φωτίζει στο κέντρο του προσώπου. Το stage light, τι κάνει? Σου μαυρίζει όλο το background και φαίνεσαι μόνο εσύ. Είναι λες και είσαι στη σκηνή. Είναι ωραίο, είναι fun. Εντάξει, τώρα δεν βγήκε πάρα πολύ καλή φωτογραφία. Το είχα δοκιμάσει σε κάποιο άλλο φωτισμό και κάπου αλλού και είχε βγει πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εντάξει, πρέπει να το θες για να το βγάλεις έτσι. Και επίσης υπάρχει και το stage μονόχρωμο, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο, απλά σε μαύρο-άσπρο. Είναι ωραίο. Δεν είναι ότι δεν είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αλλά το portrait natural light για μένα είναι το αγαπημένο μου και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω. Επίσης υπάρχουν τα κλασικά εδώ πέρα, τα effect που είναι original, vivid, vivid warm, vivid cool, dramatic, dramatic warm, dramatic cool, μονόχρωμο, silver tone και noir, τα οποία απλά κάνει την κάμερα σου μονόχρωμη, τονίζει κάποια χρώματα, βάζει φίλτρα πάνω, anyway, είναι φίλτρα. Τι άλλο να σας πω, βλέπετε ότι για να φύγω πλέον, επειδή δεν υπάρχει home button, κουμπί δηλαδή αφετηρίας, απλά κάνω swipe up και φεύγει. Πάρα πολύ εύκολο και μου αρέσει πάρα πολύ που όταν το κάνεις, περιμένω να σας το δείξω καλύτερα. Όταν κάνω swipe up και το αφήσω λίγο, δευτερόλεπτο εκεί πέρα, να το, βγαίνουν όλα τα tabs. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να κινείσαι μεταξύ των application που χρησιμοποιείς. Επίσης, άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ, βλέπετε ότι ας πούμε τώρα σε κάμερα υπάρχει αυτό εδώ, η silver γραμμή, η οποία είναι ας πούμε το home buttons. Όταν το κάνεις έτσι και το μετακινήσεις, αλλάζουν τα tabs, τα application που έχεις χρησιμοποιήσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό γιατί δεν χρειάζεται να βγαίνεις και να ξαναμπαίνεις στην εφαρμογή, πράγμα που με βοηθάει πάρα πολύ και νομίζω εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο. Άλλο πράγμα που είχα δει και μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον είναι ότι ας πούμε πες είμαστε τώρα ξέρω εγώ στο Instagram και βλέπετε ότι είναι άσπρο. Όταν είναι τώρα νύχτα και θέλω να μην κουράζουν τα μάτια μου, όταν το κάνω τρεις φορές, το μετατρέπει σε μαύρο. Και όταν το κάνω ξανά τρεις φορές, το μετατρέπει σε άσπρο. Είναι πάρα πολύ cool. Γιατί εντάξει, μπορεί να πας να ανοίξεις το τηλέφωνο σου και να σε τυφλώσει, γιατί είναι πάρα πολύ φωτεινότητα. Οπότε... Ουπς, το έχω κλείσει κιόλας.
Να το. Μαύρο background είναι αυτό εδώ το δεξί που πατάω. Τρεις φορές το κάνει άσπρο. Τρεις φορές το κάνει μαύρο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω. Για να το κάνεις να λειτουργεί αυτό το πράγμα, πρέπει να πας στα settings σου, πας στο general, πας accessibility shortcut και πας στο smart invert colors. Το έχω φύγει τώρα και τώρα το έχω πατήσει. Οπότε, όταν το κάνω τρεις φορές, αμέσως γίνεται μαύρο. Όταν το κάνω τρεις φορές, γίνεται άσπρο. Αν το βγάλω και κάνω τρεις φορές, τίποτα, απλά κλειδώνει. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω χρησιμοποιήσει. Επίσης, για να κλείσεις τώρα το τηλέφωνο, τώρα που δεν έχει home button, τι κάνεις, πατάς αυτό εδώ το δεξί και το αριστερό ταυτόχρονα και αμέσως γίνεται αυτή η οθόνη. Από πάνω, όταν το πατήσεις, γίνεται slide to power off για να το σβήσεις. Υπάρχει το medical ID, οπότε σε περίπτωση εκτάκτης ανάγκης, οποιοδήποτε μπορεί να το ανοίξει. Φαίνεται το όνομά σου, πότε γεννήθηκες, ημερομηνία γέννησης γενικότερα, το blood type σου, τα κιλά σου, το ύψος σου και όλα αυτά. Επίσης, όταν το πατήσεις εδώ, υπάρχει το emergency SOS. Πράγμα που είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο να το δουλέψεις. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει και εγώ να το κάνω, δεν το έχω βάλει, θα το βάλω τώρα εδώ μαζί σας. Αν πας στα settings, πας εδώ που γράφει emergency SOS και όταν πατήσεις call with side button, το ανοίγεις και anytime πατάς 5 φορές αυτό εδώ το κουμπάκι και αμέσως καλεί στο emergency call, εκτακτής ανάγκης δηλαδή γραμμή, και μπορείς να βάλεις και κάποιες επαφές, ας πούμε σαν τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, την φίλη σου, τον αδερφό σου, τον άντρα σου, ξέρω εγώ, τα κοντινά σου πρόσωπα, έτσι ώστε αμέσως να τους καλέσει και αυτούς για να δουν ότι έχεις πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να σώσει πάρα πολλές ζωές και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει. Τι άλλο να σας πω. Είχα δει στο YouTube ότι μπορεί να φορτίζεται wireless, δηλαδή χωρίς σύρμα. Εντάξει, δεν έχω αυτό το πράγμα που υπάρχει, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς γίνεται. Σας είπα, δεν είμαι και ειδική με αυτά τα πράγματα. Απλά, okay. Αυτά. Είναι ένα iPhone και αυτό, όπως τα προηγούμενα iPhone, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, όμως έχει γίνει πολύ πιο εύχριστο, πολύ πιο γρήγορο, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Και επειδή όταν έχεις iPhone ή MacBook ή όλα αυτά και υπάρχει το iCloud, είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί με το που πήρα το τηλέφωνο έχω τα πάντα πάνω. Έχω τις επαφές μου, έχω το calendar μου, όλα τα ραντεβού μου που έχω για τη δουλειά μου και όλα αυτά είναι εδώ πάνω, βλέπετε, σημειωμένα, συγχυρισμένα, όπως τα είχα κάνει και στο προηγούμενο μου τηλέφωνο. Οι επαφές μου φυσικά είναι εκεί που πρέπει να είναι, οπότε I'm so happy about it. Επίσης, έχω κατεβάσει και το Facebook. Και αν δω ότι 2-3 μέρες δουλεύει μια χαρά, θα ξεκινήσω ξανά την σελίδα μου και θα σας τα πω όλα για να με ακολουθήσετε και να γίνουμε ξανά φίλοι στο Facebook και όλα αυτά. Εννοείται το Instagram, το αγαπημένο μου, είναι εδώ, υπάρχει, ενωμένο δυνατό. Κάντε με follow για να βλέπετε και εκεί πέρα τη βάζω, γιατί όπως βλέπετε γίνεται πανικός εδώ πέρα στο Instagram. Γενικότερα αγαπώ πάρα πολύ το Instagram. Έχω κατεβάσει το Instagram, το Facebook, το YouTube μου, το WhatsApp μου, το Gmail μου, το YouTube Video, Messenger και Facebook. Εννοείται ακόμη έχω πάρα πολλά πράγματα να κατεβάσω, σιγά σιγά όμως, γιατί σήμερα έχω βάλει την SIM card μου μέσα, γιατί έτρεχα πάρα πολύ και δεν βρήκα χρόνο να τα βάλω. Ανυπομονώ και εγώ να το δω περισσότερο πώς δουλεύει.
Γιατί εντάξει, για να είναι 1200 ευρώ αυτό εδώ το πραγματάκι, θέλω να μου κάνει και φραπέ. Λοιπόν, να το έρχεται σε αυτό εδώ το κουτί. Μέσα όταν το ανοίξεις υπάρχουν όλα αυτά εδώ που είναι τα αυτοκολλητάκια, αυτά που ανοίγεις τη SIM card σου, τα οδηγίες χρήσης και όλα αυτά. Υπάρχει ο φορτιστής που είναι ο normal της Apple. Μέσα λοιπόν υπάρχουν και τα headphones, να τα αυτά εδώ, μου έχει φύγει τώρα, που είναι κανονικά με αυτό εδώ, λες και είναι του φορτιστή, γιατί δεν υπάρχει τρύπα των ακουστικών, αυτά που έχουμε συνηθίσει τα κανονικά, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτός εδώ, αυτή εδώ η είσοδος, που είναι του φορτιστή. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό εδώ το μικρό, το οποίο μπαίνει εδώ πέρα και μπορείς να βάλεις μέσα όλα τα υπόλοιπα που είναι κανονικά. Νομίζω κάπως έτσι. Νομίζω. Αυτά ήταν λοιπόν το βίντεο μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Εντάξει, σας είπα, δεν είμαι ειδική. Απλά θέλω να σας δείξω το καινούργιο μου iPhone, μιας και με ρωτάτε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η οικογένεια μου κοροϊδεύει ότι επιτέλους βρήκα τηλέφωνο που να ανοίγει με την πάτσα μου. Okay, ναι. Με κοροϊδεύουν. Αλλά εντάξει, αστείευαντε. Γενικότερα μ' άρεσε. Θέλω ακόμη δουλειά, πρέπει να το μάθω ακόμη περισσότερο, να δω τα κρυμμένα features του. Βλέπω συνεχώς βιντεάκια στο YouTube για να το μάθω, γιατί... Okay, δεν μπορώ τώρα να ψάχνω με μόνη μου. Βαριέμαι. Αυτό ήταν λοιπόν. Επίσης, σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε subscribe, μην ξεχνάτε το κουδουνάκι, μην ξεχνάτε το comment από κάτω, μην ξεχνάτε να με κάνετε follow στο Instagram. Για το Facebook τώρα θα δούμε τι θα παιχτεί. Θα σας κρατώ ενημερούς. Αυτό. Θα τα πούμε. Τα φιλιά μου. See ya!